είναι κατηγορηματικός ότι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει. Συγκεκριμένα, Ζήνα μου λέει ότι ο Παντελής Παντελίδης τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή βρισκόταν σε καταπληξία και θα μας εξηγήσει τι εννοεί με αυτό από το αλκοόλ. Αυτό που μας αποκαλύπτει είναι ότι υπήρχαν στη σωρό του Παντελή Παντελίδη κακώσεις που δεν προκλήθηκαν από το τροχαίο και το ακούμε για πρώτη φορά αυτό, ήταν προγενέστερες. Και αυτό που προγενέστερες μας... της ίδιας μέρας ή προγενέστερες γενικά. Θα τον ακούσεις και θα καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Ανδρέου. Και αυτό που μας εξηγεί είναι για ποιο λόγο πιστεύει ότι βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού από τη στάση του σώματός του, από το πώς η μπάρα κυριολεκτικά, όπως μου λέει, κάρφωσε τον Παντελή Παντελίδη και αν υπήρχε η πιθανότητα ένα άτομο που καθόταν στη θέση του συνοδηγού να μπορούσε να μετακινήσει τον όγκο του Παντελή Παντελίδη μαζί με την μπάρα, να βγει από τη θέση του συνοδηγού στη θέση του οδηγού και να βγει από το παράθυρο και πώς θα γινότανε αυτό εκτός από το σώμα δηλαδή δεν θα έχει τη δύναμη να το κάνει. Εκτός αυτού να βγει χωρίς να έχει μία κοιλίδα αίματος επάνω στα ρούχα να του τον ακούσουμε, από λοιπόν, την πλημμύρα του αίματος που υπήρχε στη θέση του συνοδηγού. Να τον ακούσουμε γιατί όπως μας τα περιγράφεις, βεβαίως, νομίζω ότι δίνει ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής νέες διαστάσεις. Να τον ακούσουμε. Ποια είναι τα κύρια σημεία της δικής σας έκθεσης? Στο ληφθέν δείγμα αίματος αναβρέθηκε θηλυκή αλκοόλη σε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση και συγκεκριμένα 2,72 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Ταυτόχρονα η νόπρευα ανιχνεύτηκε και στο δείγμα των ούρων και στο στομαχικό περιεχόμενο. Η εν λόγω συγκέντρωση χαρακτηρίζεται σε εξαιρετικά υψηλή και συμβατή με εγκατεστημένη μέθη, ικανή να προκαλέσει ακόμα και αλκοολικό κόμμα, ειδικά σε άτομα όπως ο Θανών ο Παντελίδης, ο οποίος έπασχε από χρόνια μυοκαρδιοπάθεια με επηρεασμένη καρδιακή παροχή, η οποία προκύπτει από την έκθεση της φυσιολογικής εξετάσεως. Σε κάποιο άτομο με αυτή την συγκέντρωση αίματος, με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε ότι εφόσον οδηγούσε ήταν σε σύγχυση, είχε δυσκολία προσανατολισμού, δυσκολία στην όραση, στην ανανόηση χρωμάτων και σχημάτων, λίγες σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση και στην ομιλία και το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν σαφώς λυσαργικός και λόγω και του προβλήματός του ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να βρισκόταν ακόμα και σε καταπληξία. Οπότε παρουσίασε σαφώς τυπική εικόνα μέθης με σοβαρού βαθμού έκπτωση των λειτουργικών του ικανοτήτων. Οπότε προκύπτει σαφέστατη αδυναμία η οδική του συμπεριφορά να ήταν έστω επαρκής για να μπορέσει να χειριστεί ένα όχημα 2,5 τόνων με πολύ υψηλή δυνατότητα επιτάχυνσης για το βάρος και τον όγκο του. Το 272 δεν ήταν το πλαφόν, και είναι σημαντικό να τονίσει αυτό, δεν ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που θα έφτανε η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του. Ήταν τη στιγμή του θανάτου του. Εφόσον υπήρχε αλκοόλ στο στόμαχο, η οποία δεν είχε τεθεί ακόμα στη κυκλοφορία, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς αυξανόμενη και ήταν πραγματικά θέμα χρόνου, αν δεν ήταν ήδη σε κατάσταση καταστολής, να επέλθει πολύ σύντομα. Αλλά σαφώς ήταν διθαλγικός. Προκύπτει σαφέστατη αδυναμία για να μπορέσει να οδηγήσει και μάλιστα ένα τέτοιο όχημα. Υπάρχουν καταθέσεις ότι είδαν τον Παντελή Παντελίδη να οδηγεί ομαλά. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει, να συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό που μου περιγράψατε εσείς λίγο πριν δεν έχει καμία σχέση με το τι ισχυρίζονται οι δύο επιβαίνουσες στο όχημα? Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι ήταν αδύνατον να μην αναγνωρίζεται η μέθη σε αυτή την υψηλή συγκέντρωση ακόμα και από κάποιον μη ειδικό. Υποθέτω δεν θα μπορούσε με τίποτε να κάνει οπισθοπορία. Όχι μόνο οπισθοπορία, ούτε ακόμα και κανονική πορεία σε αυτές τις συνθήκες. Οι κακώσεις οι οποίες έφερε η σωρός του θανότος, του Παντελή Παντελίδη, τι σας καταδεικνύουν? Η μεταλλική κουπαστή, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα, είχε πορεία δια της εμπρόσθιας δεξιάς θέσης. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μου συμπέρασμα. Αυτό προκύπτει και από την εξαιρετική έκθεση του κύριου Ραυτογιάννη. Ταυτόχρονα υπάρχει κυλίδωση αίματος στους πλευρικούς αερόσακους του συνοδηγού
και όχι του οδηγού. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία δεν θα ήθελα να πειράσω αυτή τη στιγμή, των κακώσεων γενικότερα των οποίων υπήρχαν επί της ορού του θανόντος. Οπότε όλα αυτά καταδεικνύουν ότι στη θέση του οδηγού επέβαινε ο Παντελήμων Παντελίδης. Τόσο από τις κακώσεις που φέρνονται στην σωρό του Παντελή Παντελίδη ως προς τη στιγμή του τροχαίου, υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί ή κακώσεις νωρίτερα? Δεν θέλω να επιστρέψω σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν στην έκθεση της νεκροψίας υποτομής, πλην των κακώσεων εκ της κουπάς της, υπάρχουν και κάποιες άλλες κακώσεις οι οποίες αφαιρεί σωρός. Εάν ο Παντελής Παντελίδης ήταν στη θέση του οδηγού, θα είχε τραυματισμό και στην περιοχή του θώρακα? Όπως προκύπτει και από τις εκθέσεις του κύριου Ραυτογιάννη, αλλά και από τις φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν από την αστυνομία, δεν πρέπει να έχει καν τραυματισμό, όχι στην περιοχή του θώρακος, αλλά ο οδηγός δεν πρέπει να έχει καν τραυματιστεί, ούτε καν να υπάρχει κάποια εκδορά. Οι επιβαίνοντες στην αριστερή πλευρά, είτε οδηγός είτε αν υπήρχε κάποιος συνεπιβαίνων στην πίσω πλευρά, δεν θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, από τους κουπαστές να μην φέρουν καμία κάκωση. Η κοπέλα η οποία ισχυρίζεται ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού αναφέρει ότι κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το σώμα του Παντελή Παντελίδη που είχε πέσει επάνω της και να βγει από το παράθυρο του οδηγού. Υπάρχουν δύο στοιχεία στο συγκεκριμένο. Πρώτον, κατά πόσον θα μπορούσε το όχι μόνο συγκεκριμένο, οποιοδήποτε άτομο να μπορέσει να μετακινήσει λόγω του βάρους και του όγκου του θανόντος, να μπορέσει να τον μετακινήσει από τη θέση του για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί. Αλλά υπάρχει μια δεύτερη ακόμα πιο ισχυρή συνιστόσα, ότι δυστυχώς φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, ο θανόν ήταν κυριολεκτικά καρφωμένος από την κουπαστή. Οπότε θα ήταν, αν όχι αδύνατον, εξαιρετικότατα δύσκολο να μπορέσει να απεγκλωβιστεί. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κατά τη διάρκεια του θαυμάσιμου τραυματισμού του, ο Παντελέημον Παντελίδης επέβαινε στη θέση του συνοδηγού. Με βεβαιότητα επέβαινε στη θέση του συνοδηγού. Κρατάω ότι τροχέα ελληνικού έχει στο πόρισμα, λέει, ότι ήταν ο οδηγός. Από εκεί και πέρα οι τρεις ιατροδικαστές λένε αυτό. Η Ρούλα μετά τις διαφημίσεις θα μας πει όλο το ρεπορτάζ, τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα σε σχέση με την οικογένεια και το φάκελο που θα κατατεθεί και πώς μετά τις διαφημίσεις.